Τώρα τι να πω πρώτο και τι να πω δεύτερο που εκεί που πίστευα λέω καθημερινή είναι μόνοι μας θα είμαστε, αλλά μου δώσατε τόση χαρά και νομίζω ότι ακόμη περισσότερη χαρά δώσατε στον Άγιο που ήρθατε σήμερα κοντά του. Και είναι τούτος εδώ ο Άγιος, δεν είναι ένας τυχαίος Άγιος. Είναι ένας Άγιος που πολλές φορές πολλά θαύματα τα έκανε και ήταν θαύματα για πολύ κόσμο. Όλες τις αρρώστιες κατάφερε και τις έδιωξε. Και συνεχίζει να είναι παρόν. Ο Άγιος Χαραλάμπης είναι ένας Άγιος που έφτασε και πέρασε τα 100 του χρόνια, αλλά όταν έφυγε και πήγε στον ουρανό, δεν ξέχασε τους ανθρώπους. Και η αγάπη του είναι τόσο μεγάλη που συνεχίζει σε όλες τις γωνιές της γης να τρέχει για τους ανθρώπους. Και εμένα έρχονται πολλές φορές άνθρωποι και μου λένε «Πάτερ, έζησα αυτό, έζησα εκείνο, είδα αυτό, είδα εκείνο». Τον είδα τον Άγιο, ήρθε ο Άγιος. Είναι παρόν οι Άγιοι, είναι παρόντες οι Άγιοι. Και γι' αυτό, για μας τους χριστιανούς, είναι πάρα πολύ μεγάλη αμαρτία να σκεφτόμαστε ότι ζούμε και είμαστε μόνοι μας πάνω στη γη, έστω κι αν από τους ανθρώπους δεν είναι κανένας κοντά μας. Πάντα το λέω και το έλεγε ο κύριο Παΐσιος, δεν το λέω εγώ. Έλεγε ο κύριο Παΐσιος, παιδάκι μου, να κάνεις φίλο έναν Άγιο. Και πώς γίνεται βρε γέροντα να κάνω φίλο μου τον Άγιο. Να βρε παιδάκι μου, να πάρεις κάθε μέρα και να διαβάζεις τη ζωή του Αγίου ή των Αγίων της ημέρας. Έχετε καταλάβει ότι κάθε μέρα η Εκκλησία μας έχει 2, 3, 5, 10 πολλές φορές και 100 και 200 και 1000 Αγίους. Τον δισμηρίο, τον εντυνικομηδία Κάιντον, 2000 ή τα 2 μυριάδες. Και τότε γέροντα τι να κάνω, αφού διαβάσεις τη ζωή του κάθε Αγίου, να λες το τέλος, Άγιε Ιγνάτη, Άγιε Ιλαρίωνα, θέλω Άγιε Χαράλαμπε, Άγιε Ραφαήλ, Άγιε Παΐσι, Άγιε Ποφύριε, παλιούς και καινούριους Αγίους. Θέλω να σε κάνω φίλο μου και στις Αγίες θέλω να σε κάνω φίλη μου. Να είστε σίγουροι, έλεγε ο κύριο Παΐσιος, κάποιος Άγιος θα τρέξει. Κάποτε στον Τρίλοφο, είχε γίνει ένα ατύχημα μεγάλο και είχε τραυματιστεί ένα παλικάρι. Πηγαίνω να τον δω στο νοσοκομείο, τα παιδιά του συνεχίζουν να έρχονται και να με εξομολογούνται σε μένα. Αυτός έφυγε. Και εκεί δίπλα, στο διπλανό κρεβάτι, ήταν ένα παλικάρι το οποίο είχε πέσει στο σπίτι του μέσα, στα σκαλιά και είχε χτυπήσει πολύ το κεφάλι. Είχε μείνει σε αφασία, πέρασε αρκετός καιρός, άρχισε να γίνεται καλά και εγώ τον βρήκα στο να γίνεται καλά. Μου λέει, ήταν και η μάνα του εκεί, Παπαχρήστο, έκανα συνέχεια προσευχή στους Αγίους Ραφαήλ, στον Άγιο Ραφαήλ, στον Άγιο Νικόλα και στην Ειρηνούλα. Έκανα προσευχή και ένα βράδυ στον ύπνο μου βλέπω τον Αγιώργη και μου λέει,
είμαι κι εγώ στο παιδί σου και θα γίνει καλά. Αλήθεια ρε παπά, και είχε απορία η γυναικούλα καημένη. Εγώ σ' άλλον Άγιο τα έλεγα, άλλος Άγιος βρέθηκε. Άλλος Άγιος βρέθηκε. Οι Άγιοι εκεί πάνω είναι παρεούλα. Και ξέρετε τι συζητάνε οι Άγιοι. Δεν συζητάνε μόνο τα κακά που κάνουν, ούτε τις αμαρτίες. Οι Άγιοι συζητάνε πώς θα ξεκινήσει να βρει ο καθένας μας το δρόμο του. Μας κοιτάνε, μας ξανακοιτάνε, μας ξανακοιτάνε, μας ξανακοιτάνε. Συζητάνε μεταξύ τους. Τι να κάνουμε για αυτόν, τι καλό πρέπει να κάνουμε. Αυτή είναι η κουβέντα των Αγίων στον ουρανό. Η σωτηρία του καθενός μας. Η ευλογία στον καθένα μας. Και πάνε και ξαναπάνε στον Χριστό και του λένε για μας. Και έλεγε ο Κεροπαΐσιος, λίγο μωρέ να ζητήσουμε από τον κάθε Άγιο, λίγο, λίγο, λίγο. Τρέχει αυτός μετά. Και τρέχει πολύ μετά. Πότε λέει παραπονιούνται οι Άγιοι, πότε στενοχωριούνται οι Άγιοι, όταν δεν τους δίνουμε καθόλου σημασία. Και πότε δεν τους δίνουμε σημασία, όταν περνάμε καλά. Ταράζουμε, δεν μας νοιάζει τίποτα. Και έρχεται, έτσι δεν είναι κύριε Γιώργη. Και μετά έρχεται ο Θεός, ρίχνει μια μπάτσα και λέει, τώρα να με θυμηθείς. Τώρα να στρέψεις τα μάτια σου στον ουρανό και να δεις Αγίους, Αγγέλους, Αρχαγγέλους, Προφήτες, Αποστόλους, Μάρτυρες, Οσίους, Οσιομάρτυρες, Ιερομάρτυρες, ουι, παλιούς, καινούριους, όλοι να λαχταράνε για μας. Να λαχταράνε. Να λαχταράνε, μωρέ, για μας. Εμείς ξέρουμε καμιά φορά να λαχταράνε για μας αυτοί που λέει μας αγαπάνε, που είναι και ερωτευμένοι μαζί μας. Τι να δείτε εκεί λαχτάρα που έχουν οι Άγιοι. Τι είναι η αγάπη η δικιά μας που έχουμε εδώ στη γη. Αυτοί τώρα εκεί γνώρισαν την αγάπη του Θεού και τους πότισε η αγάπη του Θεού και τους τρέλανε η αγάπη του Θεού και μέρα νύχτα δεν κοιμούνται. Ξέρετε που το βλέπουμε αυτό. Πάνε στον Άγιο Σπυρίδωνα και του βάζουνε παπούτσα. Εκεί τον έχουν αραχτός. Γιατί είναι ολόσαρκος ο Άγιος Σπυρίδωνα, όπως ήταν με τις άρκες του μετά. Γένια του με όλα. Και εκεί που είναι κλεισμένος και κλειδωμένος στο κουτί, πάνε κάθε χρόνο και το αλλάζουν ρούχα και παπούτσα. Και όταν πάνε την άλλη χρονιά να το αλλάξουν ρούχα και παπούτσα, τι τον βρίσκουν. Όλα τα παπούτσα, τι είναι του παπά, τίποτα, μια χαρά καινούργια είναι μέσα στον χρόνο. Εκεί να έχουν λιώσει τελείως. Και ξέρετε, τώρα θα σας πω κάτι τρελό. Δεν το ξέρω εγώ, το είπανε, αλλά μου το είπανε αυτοί που τους αγαπάω πολύ. Εν ζωή οι Άγιοι πολλές φορές έχουν πάρει τόση φόρα αγιοσύνης, τόση ευλογία από το Θεό. Έχουν τρελαθεί από την αγάπη που τι κάνουν. Υπάρχουν Άγιοι που ζήσαν σε εποχές μας. 10 χρόνια έχει που πέθανε, που έφυγε από τη ζωή ο Παπαφώτης μας. Και πήγαινε, λέει, από τόπο εις τόπο, όχι με τα αεροπλάνα και τα καράβια και τα τρένα. Στο σπίτι της Κεραπανάγιος στην Αθήνα. Και έπαιρνε η κόρη τη μαμά της και έλεγε η μαμά, ξέρεις ποιον είχα εδώ, τον Παπαφώτη.
τώρα με δουλεύεις. Αφού πω παφάτσου τώρα πριν λίγο τον είδα εγώ εδώ στην Μυτιλή. Βρε εδώ τον είχα τώρα μία ώρα μιλούσαμε. Εδώ δίπλα μας, στην Ουρανούπολη. Εδώ δίπλα. Τι κάνει ο Παπαφώτης, να δείτε οι Άγιοι που τους ζήσαμε, που τους ακουμπήσαμε, που τους αγκαλιάσαμε, που μας αγκάλιασαν, που μας χαμογέλασαν, που είναι στην εποχή μας. Είχε μια οικογένεια που ήταν από την Λέσβο, από τη Μυτιλίνη, ήρθε εδώ και εγκαταστάθηκε στην Ουρανούπολη, παντρεύτηκε το παλικάρι. Αλλά Ουρανούπολη, ας είναι η πύλη του Αγίου Όρους, έχει πολλούς Ιεχωβάδες. Όλοι γίνανε Ιεχωβάδες. Το μαθαίνει θαυματουργικά ο παππούς, «Ωρε», λέει, «όταν δε μωρέ έγινε Ιεχωβά». Έρχεται, κάθεται στην αποθήκη του, ένα μήνα νομίζω κάθισε, να τον πείσει κάθε μέρα κουβέντα στην κουβέντα, να τον πείσει να ξαναγίνει Ορθόδοξος. Τον έπεισε. Και μετά από λίγο φεύγει από τη ζωή. Και παίρνει η μάνα και λέει, «Αχ, παπά μου, πόση ευλογία μου δώσες. Τώρα τι θα τον έκανα, τον πέτασα σαν το σκυλί που ποιος αν το διάβαζε, που ήξεραν όλοι ότι ήταν Ιεχωβάς». Θαύμασε ο Άγιος. Πότε θα έχουμε την κηδεία? Αύριο 12 η ώρα το μεσημέρι. Πιάνει μια κακοκαιρία στο Αιγαίο, ούτε καράβια, ούτε αεροπλάνα, ούτε βαπόρια. 12 η ώρα πάει ο παπάς της ενορίας να ξεκινήσει την κηδεία. Τσουπνάτος ο Παπαφώτης. «Πώς ήρθες, παπά μου? Πού ξέρω, παιδί μου?» Και όταν λέει, θα σας πω κάτι πιο θαυμαστό και από αυτό. Όταν ζούσε, λέει, ο Παπατήχων, ο Ρώσος, και έπρεπε να πάει να κοινωνάει τους κρυμμένους ασκητές, αυτούς που είναι κρυμμένοι από όλους τους ανθρώπους, και πάει άγγελος και τους στρέφει, δεν βλέπουν κανένα, παρά μόνο τον παπά που πάει να τους κοινωνήσει. Δεν κοινωνάνε οι άγγελοι και τους πιο αγίους ασκητές. Ταλέποροι παπάδες άνθρωποι τους κοινωνάνε. Και έφευγε με το Άγιο Πότηρο και πέταγε και πήγαινε, και όταν του έλεγαν, και ήταν φίλος μου αυτός που μου τα έλεγε, κολλητός μου, συνεργάτης μου ο Μάρκος, το ξέρετε κάποιοι που ήταν στο Τρίλοφο, γι' αυτό τον αναφέρω σήμερα να το επιβεβαιώσω, ότι ο Μάρκος δεν ήταν ανύπαρκτος. Ο Μάρκος λοιπόν έβλεπε τον Παπατήχωνα, «Ψάλε Μάρκο μου εσύ, 3 η ώρα τα μεσάνυχτα. Πού πας, ευλογημένε?» «Πάω, παιδάκι μου, να κοινωνήσω κάτι γεροντάκια». 1, 2, 3, 5, 10, πήγαινε και αυτός πίσω του, χάνονταν μες στο σκοτάδι ο Παπατήχων. Τίποτα, φως, χειμώνα, σκοτάδι, μόνο τα αστέρια να βλέπεις πάνω. Την άλλη μέρα τον αρπάζει, του λέει, «Θα μου πεις που πας, σε πάνω». «Έλα, βρε Μάρκο μου, τι να σου πω, παιδάκι μου. Να το, εκεί απέναντι πάω». Από εδώ 2 φορές, σταν απέναντι που να πείτε. Που ήθελες, 6 ώρες θέλεις να πας από εκεί που ήταν ο Παπατήχων, σε αυτό το βουνό που είναι ο Άθωνας. Και που πας, ευλογημένη, εκεί? Έχει κάτι γεροντάκια στις σπηλιές, πάω, τα εξομολογάω, τα κοινωνάω και ξαναγυρίζω. Και πώς πας, ευλογημένη, εκεί? Πού ξέρω, βρε παιδάκι μου, με τον αέρα πάω? Κάνας άγγελος τα φτερά του με παίρνει? Δεν το ξέρω. Αλλά σε παρακαλώ, όσο ζω, η ταπείνωση τώρα του Αγίου, αν το κάναμε εμείς, θα κοροπηδάγαμε, τι κάναμε? Δεν θα το πει σε κανέναν όσο ζω. Μόλις φύγω από τη ζωή, πες ό,τι θέλει. Και πήγαινε 3 ώρες να τους τελειώσει έναν.
συνεχίσει τη λειτουργία. Αυτό το αγιοπότηρο τώρα, αυτό το αγιοπότηρο που πετούσε με αυτό ο Παπατήχων, είναι στα χέρια μου στη Σαρακή. Την αγρυπνία που θα κάνουμε αύριο το βράδυ, θα την κάνω με αυτό το αγιοπότηρο για να σας κοινωνήσω όλους. Ελάτε, είναι το αγιοπότηρο ενός τόσο μεγάλου Αγίου. Αγίου που έλεγε ο Χεροπαΐσος, που ήταν ο πνευματικός του ο Παπατήχων. Αυτός ο Άγιος, παιδιά, έφτασε τόσο ψηλά όσο ήταν ο Άγιος Αντώνιος ο Μένα. Τέτοιους Αγίους έχουμε στην εποχή μας. Μη κιωτεύετε! Μη κιωτεύετε, μωρέ! Γιατί κιωτέψαμε όλοι και χαθήκαμε από τους Αγίους. Αν ξαναγυρίσουμε στους Αγίους, δεν υπάρχει κακό να το φοβηθούμε. Αν είμαστε μόνοι μας, μας πάει ο διάλογος. Έτσι, μας χωρεί. Στους Αγίους, ανάψτε ένα καντιλάκι σε έναν Άγιο. Ανοίγετε και ανοίγουμε όλη την ημέρα αυτό το διαόλου κούτι. Κουτάκι του διαόλου. Διαβάστε τουλάχιστον τη ζωή του Αγίου της ημέρας. Αν πάτε εκεί που λέει Συναξάρι, αν πάει, πάτε εκεί, τσόπο Άγιος της ημέρας. Και δεν είναι ένας, δυο, τρεις, είπαμε, πέντε, δέκα. Είναι πολύ Άγιοι. Να έχουμε λοιπόν την αγάπη των Αγίων. Και να σας κάνω και μία πρόταση για να κάνετε φίλο Άγιο. Πιο απλή. Συνεχίζουμε και τελειώνουμε τις αγιογραφίες. Έναν θέλουμε, μια οικογένεια για τον κάθε Άγιο που μένει. Έχουμε ακόμα χώρο. Βολέψτε τα σιγά σιγά. Δεν θέλει τίποτα. Συνοηθείτε με την παπαδιά που κρατάει ποιους Αγίους βάζουμε για να μπείτε εσείς στην οικογένειά σας και να σας έχει πάντα ο Άγιος να σας μνημονεύει. Να πω σήμερα και τελειώνω. Χίλια μπράβο και στο χωριό. Χίλια μπράβο στην Επιτροπή. Χίλια μπράβο στο χωριό που είδατε προχωράν τα έργα. Πόσο χαίρομαι που οι ναοί μας γίνονται τόσο όμορφοι και το ενός χωριού και του άλλου. Τι ωραία που γίνανε τα μάρμαρα. Τι ωραία που βάψαν τον ναό απ' έξω. Να τελειώσουμε και την αγιογραφία και να καλέσουμε τον Δεσπότη να χαρεί. Μου λέει, παπά, ξέρω ότι τα κάνεις εκεί. Και ξέρετε εσείς που είστε προσκυνητές σήμερα, 15 κατοίκους έχει το χωριό. Με 15 κατοίκους και λίγο καμιά βοήθεια από τους προσκυνητές και συνεχίζουμε να γίνονται όμορφα. Ευχαριστώ πολύ. Πίστεψα αυτές τις μέρες ότι ο Αρίστος κοιμόταν μέσα στο ναό. Όλη μέρα εδώ. Έρχομαι το πρωί-πρωί τον έβλεπα, ερχόμουν το μεσημέρι ξανά εδώ, ερχόμουν το βράδυ τα μεσάνυχτα ξανά ήταν εδώ. Τι να σου πω, του λέω. Ρε παπά, θέλω να γίνουν όμορφα όλα. Να είστε καλά λοιπόν. Να σας αγαπάνε οι Άγιοι και να τους αγαπάτε. Και όσοι γιορτάζετε σήμερα χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά και ευλογημένα. Συνεχίζω να είμαι για εξομολόγηση κάθε Παρασκευή και Σάββατο πρωί απόγευμα. Αύριο δεν θα μπορώ γιατί θα έχουμε την αγρυπνία. Όσοι έρθετε στην αγρυπνία, μπορείτε και να κοινωνήσετε όλοι και με μία μέρα νηστείας. Διευχώ τον Αγίο Πατέρα ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον και σώσον ημάς. Να είμαστε καλά, χρόνια πολλά.